Την έναρξη της διαδικασίας ενώπιον του Συνοδικού Δικαστηρίου για την υπόθεση της μονής Οσίου Αβακούμ, μία σημαντική εξέλιξη φέρνει τριγμού στο στρατόπεδο των μοναχών. Θα μας ενημερώσει η Ραφαέλα Σταυρίνου. Ο λόγος, Μιχάλη, είναι η επιστολή που απέστειλε σήμερα το Συνοδικό Δικαστήριο στους συνήγορους των μοναχών, μέσω της οποίας τους ενημέρωνε πως κατόπιν εξέτασης του σχετικού αιτήματος αποφάσισε ομόφωνα ότι με βάση τις πρόνοιες του καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου, ο δικηγόρος Αναστάσιος Βαβούσκος δεν μπορεί να παρίσταται στη διαδικασία ως συνήγορος υπεράσπισης. Όπως μας ανέφερε ο ίδιος ο κύριος Βαβούσκος, η απόφαση του Συνοδικού Δικαστηρίου βασίστηκε στην πρόνοια του καταστατικού χάρτη, η οποία αναφέρει πως ο κατηγορούμενος μπορεί να επιλέξει συνήγορο, ο οποίος είναι είτε κληρικός είτε δικηγόρος με πενταετή άσκηση του επαγγέλματος στην Κύπρο και είναι μέλος του πληρώματος της Εκκλησίας της Κύπρου. Στην τελευταία αυτή προϋπόθεση είναι που εστιάζει και η αντίδραση του κυρίου Βαβούσκου, ο οποίος να σημειώσουμε ότι ζει στην Ελλάδα, καθώς όπως μας είπε χαρακτηριστικά, από τη στιγμή που θα μεταβεί στη χώρα μας για όσες μέρες διαμείνει στο νησί, θα ανήκει στο πλήρωμα της Κυπριακής Εκκλησίας. Δεν παρέλειψε μάλιστα να μιλήσει για σκοπιμότητα, καθώς όπως είπε η απόφαση λήφθηκε μετά που ο ίδιος έστειλε ενημερωτικό έγγραφο με τις 30 περίπου ενστάσεις που θα κατατεθούν εν ώψη της διαδικασίας στο Συνοδικό Δικαστήριο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε νέες εξελίξεις, καθώς όπως ενημερωνόμαστε, η υπεράσπιση των μοναχών θα επιχειρήσει με νομικά επιχειρήματα να αποδείξει ότι πρόκειται για μια άστοχη απόφαση. Η δικαστική διαδικασία ενώπιον του Συνοδικού αρχίζει την ερχόμενη Παρασκευή και σύμφωνα με εκκλησιαστικές πηγές η τελική απόφαση αναμένεται εντός Σεπτεμβρίου. Σε ευχαριστούμε, Ραφαέλα.